Στιγμές τρόμου έζησαν τρεις ανήλικοι μαθητές χθες το απόγευμα στην οδό Γεωργίου Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Τα παιδιά ηλικίας 12 ετών βγήκαν για περίπατο στον Ευκάλυπτο όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια παρέα 7-16χρονων που εμφανίστηκαν με άγριες διαθέσεις. Το γεγονός ότι σώγει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφύονται συμπεριφορές με πρωταγωνιστές ανηλίκους, πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ως σύμπτωμα, τουλάχιστον σε επίπεδο εγκληματολογικό και κοινωνικό, για να δούμε τι ακριβώς, ποιος είναι ο παράγων που γέννησε αυτή την συμπεριφορά. Οι δύο μαθητές πρόλαβαν να φύγουν τρέχοντας και ειδοποίησαν περαστικούς αλλά και τους γονείς τους. Το τρίτο παιδί όμως έπεσε στα χέρια τους και λίγο αργότερα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στους αστυνομικούς. Σε κάθε περίπτωση ο δικός μου εντολέας αρνείται την κατηγορία. Ήτανε απλά παρόν και δυστυχώς θεωρώ ότι καλό θα είναι όλοι οι γονείς να κοιτάμε, να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας, να τα παρακολουθούμε, να θέτουμε κανόνες και όρια. Γιατί κανένα από αυτά τα παιδιά δεν γεννήθηκε εγκληματίας. Η ομάδα των νεαρών Ελλήνων και Αλβανών τον προφυλάκησαν και τον απείλησαν ζητώντας επίμονα χρήματα. Ενώ στο τέλος κατάφεραν να το αποσπάσουν 5 ευρώ. Άνδρες της ομάδας Δίας που έσπευσαν στο σημείο πρόλαβαν τα χειρότερα. Από τους 4 ανηλίκους που έπεσαν στα χέρια τους, ο ένας, ο οποίος κατάγεται από τον προφήτη Ηλία, επιχείρησε να φύγει με κλεμμένο μηχανάκι. Στη τσέπη του, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που του έστησαν μπλόκο και τον συνέλαβαν, είχε κρυμμένο και ένα μαχαίρι πεταλούδα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα μαζί με τους ανηλίκους και η 38χρονη μητέρα ενός εκ των 16χρονων, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του. Ενώ σοκαρισμένοι για την τροπή της υπόθεσης, εμφανίζονται οι γονείς όλων των συλληφθέντων. Οι γονείς τώρα θα αντιμετωπίσουν προφανώς και την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Όλοι οι γονείς έχουν καταγηθεί εξ απείνης. Και εμείς με τη σειρά μας θα βοηθήσουμε το δικαστήριο και την κυρία Ανακρίδερ και τον κύριο εισαγγελέα να φωτίσουμε τις πτυχές, ώστε να αποτραπεί η υποτροπή των παιδιών αυτών. Μέσω των συνηγόρων τους αρνούνται ότι οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει συμμορία και έκαναν επιθέσεις σε άλλους μαθητές. Κατηγορηματικά αρνούνται και τη ληστεία. Θεωρώ ότι κανένα από αυτά τα παιδιά πραγματικά δεν είχε ούτε πρόθεση να ληστέψει. Νομίζω ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς εξαιτίας μιας συμπεριφοράς δύο παιδιών τα οποία δεν έχουν συγγυφθεί ακόμα είχε όλες αυτές τις συνέπειες με την σύγκυψη των τεσσάρων παιδιών. Ο δικός μου εντολέας προέρχεται από μια οικογένεια που έχει επιδείξει μια ανεπίγυπτη και υποδειγματική διαδρομή. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη και αφού απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο να εμφανίζονται το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα στον επιμελητή ανηλίκων. Όλο ξεκίνησε, για να φανταστείτε, από ένα παιχνίδι η αλήθεια ή θάρρος. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν συντελέστηκε η συγκεκριμένη πράξη. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη από τις οικογένειες των φερωμένων ως παθόντων.